Τέσσερα στρέμματα έξω από την Κομωτινή περιμένουν όλους όσοι θέλουν να καλλιεργήσουν τα δικά τους προϊόντα. Τα μέλη της κίνησης πολιτών Σπάρτακος εδώ και πολύ καιρό δίνουν την ευκαιρία σε πολίτες να βάλουν τη φαντασία και το μεράκι τους, φτιάχνοντας το δικό τους λαχανόκηπο σε μια προσπάθεια να παρακινήσουν και άλλους φορείς ώστε να ενισχύσουν τον συνεργατισμό και την αλληλεγγύη. Τα μέλη της κίνησης πολιτών Σπάρτακος στην Κομωτινή εδώ και πολύ καιρό σκεφτόντουσαν τρόπους για να ενεργοποιήσουν πολίτες που θέλουν να ασχοληθούν με τη γη και να καλλιεργήσουν τα δικά τους προϊόντα και τα κατάφεραν. Εξασφάλισαν τέσσερα στρέμματα σε περιοχή έξω από την Κομωτινή και καλούν όσους θέλουν να φτιάξουν το δικό τους λαχανόκηπο. Δίνουμε έτσι διέξοδο σε μια συνεργατική μορφή δράσης και για όποιον ακριβώς συμπολίτη μας έχει ενδιαφέρον για έννοιες όπως είναι η υγιεινή διατροφή, η οικολογική ευαισθησία ή η ζωντανή σχέση με την Ήπεθρο, να πω εδώ ότι έχουμε και άλλα εγχειρήματα εν εξελίξη, δηλαδή ήδη υπάρχει και λειτουργεί και ένας δεύτερος λαχανόκηπος στην περιοχή των Στρατώνων, αλλά και ετοιμάζεται και ένας τρίτος κοντά στον ΟΑΕΔ. Και στη συνέχεια, βέβαια, θα προβούμε και σε άλλες μορφές συνεργατικών δράσεων μέσα σε ένα ευρύτερο δίκτυο τέτοιων συνεργατικών κινήσεων. Τα προϊόντα είναι για προσωπική χρήση και για φιλανθρωπικούς σκοπούς και όχι για πώληση. Στόχος του Σπάρτακου είναι να δώσει το έναυσμα αλλά και το παράδειγμα ώστε και άλλοι φορείς της περιοχής να παρακινηθούν και να λειτουργήσουν με τη μορφή οικονομικής αυτάρκειας μέσω της συνεργασίας. Σε όλους τους λαχανόκηπους σκηπευτικά βάζουμε για να καλύψουν τις ανάγκες των οικογενειών τους όλοι. Η καλλιέργεια γίνεται με ήπια μέσα, δεν χρησιμοποιούμε φάρμακα χημικά καθόλου. Προσπαθούμε να βρούμε όσο μπορούμε περισσότερες ποικιλίες από ντόπιες παραδοσιακές να καλλιεργήσουμε. Συνεργαζόμαστε με την Βελανιδιά και με άλλες ομάδες κατά την Ελλάδα που μπορούν να αλληλοβοηθηθούμε σε αυτά τα θέματα. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μάθουμε να καλλιεργούμε την τροφή μας και να τρώμε ποιοτικά λαχανικά στα σπίτια μας. Επειδή έχουμε χάσει την αυτάρκεια σαν λαός, σαν χώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο με τα χρόνια που περάσανε, τα πρώτα βήματα να μάθουμε κάποιους που δεν ξέρουν να καλλιεργούν τη γη, να μάθουν να καλλιεργούν τη γη και από εκεί και πέρα σιγά σιγά θα βρουν τον δρόμο τους. Ο κύριος Πάφης ήταν ένας από τους πρώτους που μπήκαν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, προτρέποντας και άλλους να βάλουν το μεράκι, τη φαντασία τους και να φτιάξουν τον κήπο τους με νόστιμα και υγιεινά προϊόντα, καθώς είναι βιολογικά. Αν και δεν είμαι επιστημονικά καταρτισμένος, εμπειρικά μόνον, ωστόσο αυτή η εμπειρία η πρακτική με βοήθησε στο να μπορώ να δείξω ορισμένα πράγματα σε όσους συμπολίτες μας είναι αρχάριοι και έτσι ξεκίνησε το συνολικό εγχείρημα. Τις πρώτες ντομάτες αρχίσαμε και κόβουμε εδώ και μια εβδομάδα και όλα τα εποχιακά. Δηλαδή αρχίζουν γίνονται σιγά σιγά οι μελιτζάνες, βγάζουμε αγκουράκια, βγάλαμε τα παντζάρια, τα καρότα και τα μαρούλια από την χειμερινή σεζόν που τελειώνουν τώρα. Και βλέπετε υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλότητα, ο καθένας βάζει ό,τι θέλει ας πούμε και διαμορφώνει τον κήπο του όπως θέλει